Καλώς ήρθατε στο εργαστήριό μας, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία 40 χρόνια και εγώ είχα την ευτυχία να είμαι εδώ σχεδόν από την αρχή της έναρξης του εργαστηρίου. Έχουμε φυγοκεντρήσει το δείγμα. Έχει γίνει μια φυγοκέντρηση και παίρνουμε τον ορό του δείγματος από εδώ. Τοποθετούμε και φορτώνουμε το δείγμα. Έτσι ήταν το εργαστήριο τοξικολογίας και εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το καμάρι της εγχώριας και όχι μόνο επιστημονικής κοινότητας πριν την καταστροφή. Λίγα μόνο 24 ώρα πριν, η κάμερα της Crete TV είχε βρεθεί στα άδυτα του εργαστηρίου με το διευθυντή του, το διακεκριμένο καθηγητή τοξικολογίας Αριστίδη Τσατσάκη, να μας υποδέχεται και να μας εξηγεί κάποιες από τις πρωτοποριακές του δράσεις που καθιέρωσαν διεθνώς το εργαστήριο. Κυρίως το εργαστήριο έχει τη φήμη του από την παραγωγή γνώσης που έχει κάνει μέχρι τώρα στο επιστημονικό πεδίο της τοξικολογίας, όπως και στη διερεύνηση, ας πούμε, των περιστατικών της χρόνιας έκθεσης. Το εργαστήριο δεν διακρίνεται μόνο για την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά, φαρμακευτικές ουσίες ή την ταυτοποίηση ατόμων μέσω DNA, αλλά και στην ανάλυση πολυματικών φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα. Το εργαστήριο έχει αυτή τη στιγμή αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς, εκτός αυτού του τύπου των διερευνήσεων, και περισσότερο σε αυτό που λέμε επιπτώσεις από τη χαμηλή έκθεση και την πολλαπλή έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε τώρα σε πεδία όπως αυτό της μεταβολομικής, του μεταβολομικού προφίλ, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την μετατελομερή, τη γύρανση. Τι δείγματα εξετάζονται όμως στο εργαστήριο, πώς γίνεται η διαδικασία της ανάλυσης? Έτσι λοιπόν, από το 92 δηλαδή, είχαμε βάλει πειράματα εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 96 με πειραματόζα, και έτσι αρχίσαμε να διερευνούμε και να μπορέσουμε να, διότι τότε ήταν η αρχή αυτών των διερευνήσεων και οι περισσότεροι δεν ήξεραν ότι θα μπορούσε ακόμα και το φυτοφάρμακο να βρεθεί, πιο πολύ γιατί ήταν οι δοσολογίες διαφορετικές. Είμαστε στο πρώτο κομμάτι που ερχόμαστε στη βασική ρουτίνα των δειγμάτων. Βιολογικά δείγματα όπως αίμα, ούρα, γαστρικό, σύελος γίνονται εδώ πέρα. Κάνουμε μια βασική γάμα εξετάσεων σε ναρκωτικές ουσίες και φάρμακα. Το εργαστήριο παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, αφού συνεργάζεται στενά με τις αστυνομικές διοκτικές αρχές, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιώτες στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Το εργαστήριο εξυπηρετεί και τα νοσοκομεία της Κρήτης, εξυπηρετεί την ιατροδικαστική υπηρεσία, την τροχέα, το τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Η αναφορά στην πολύκρωτη υπόθεση με τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα αναπόφευκτη, καθώς το προηγούμενο διάστημα οι ιατροδικαστές της χώρας έβαζαν στο κάδρο την πιθανή εμπλοκή του εργαστηρίου. Όπως μας εξήγησε ο κ. Τσατσάκης, επισήμως δεν έχει γίνει καμία κρούση για τη συνδρομή του στις εν εξελίξει έρευνες της απίστευτης αυτής υπόθεσης. Φυσικά, έχουμε ασχοληθεί με παρόμοιες υποθέσεις που ήταν στη Θεσσαλονίκη πριν πολλά χρόνια. Το έργο που έχει παραχθεί με τόσο μόχθο και προσπάθεια από όλο το επιστημονικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια, προφανώς αξίζει την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας και όλων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να ξαναστηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.